Φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, καλησπέρα. Επανέρχομαι. Απόψε είναι Κυριακή, είναι 25 Ιουλίου 2021 και μετά από 15 μέρες αποχή, ξανά vlog. Η αλήθεια είναι ότι έχει ώρα που προσπαθώ να ρυθμίσω την κάμερα, να ρυθμίσω το μικρόφωνο. Θα έχετε παρατηρήσει ότι έχω αλλάξει και το χρώμα στα μαλλιά, έχω μεταμορφωθεί οπτικά σήμερα για ακόμη μια φορά. Αυτές οι 15 μέρες που έχω λείψει από κοντά σας και που μου έχετε λείψει, φάνηκαν σαν πολλές μέρες και σαν να ξέχασα πώς είναι να κάνεις βίντεο και να κάνεις vlog. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι καθαρά για το κανάλι μας, είναι για δική μας εσωτερική κατανάλωση. Δύο εβδομάδες έχω σταματήσει να διαβάζω επιστολές και να κάνω βίντεο και όπως γράφω και στον τίτλο του βίντεο, του vlog αυτού, προσπάθησα να επιτύχω την ανασύνταξη. Τώρα να το δω, το έχω το γραμμένο. Την ανακατάταξη και τη συνέχεια. Είχα πάθει ένα μπλόκο και δεν είναι η πρώτη φορά που παθαίνω μπλόκο. Όσοι είστε εδώ από την αρχή, από τις αρχές αυτής της διδακτικής παρέας, από το 2013, 8 χρόνια πριν που ξεκινήσαμε να επικοινωνούμε τακτικά, θα θυμάστε ότι είχα και άλλες τέτοιες φάσεις, όπως έχουμε όλοι οι άνθρωποι, περιόδους στις οποίες χάνουμε λίγο τις ισορροπίες μας, νιώθουμε ότι δεν λειτουργούμε αρκετά καλά και είναι καλή ιδέα σε εκείνες τις περιόδους να παίρνουμε ένα διάλειμμα, να δίνουμε στον εαυτό μας ένα διάλειμμα, να κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω και 5 και 10 αν χρειάζεται, να αναλογιστούμε τι συμβαίνει στη ζωή μας, να αναλογιστούμε γιατί αυτή τη στιγμή είμαι τόσο κουρασμένος, είμαι τόσο κουρασμένη, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να λειτουργήσω καθαρά, καλά, όπως λειτουργώ συνήθως, γιατί να μην είμαι τόσο δημιουργικός όσο ήμουν την προηγούμενη περίοδο, τι κάνω εγώ λάθος, και συνήθως οι άνθρωποι εστιαζόμαστε στο τι κάνουν οι άλλοι λάθος. Όχι στο τι κάνουμε εμείς λάθος. Και θυμάστε, όσοι έχετε παρακολουθήσει το τελευταίο vlog που γύρισα, ένα έκτακτο vlog που ήταν πριν 2 Σάββατα το μεσημέρι, που είπα ότι θα πάρω ένα διάλειμμα γιατί με είχε προβληματίσει η συζήτηση που γινόταν κάτω από ένα βίντεο που ήταν γεμάτο με μισανδρικά σχόλια. Και αν θυμάστε καλά, είχα πει τι έκανα εγώ λάθος ή τι κάνω εγώ λάθος, ούτως ώστε να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στο κανάλι. Σαφώς, δεν φταίει πάντα μόνο ένας για ένα πρόβλημα που προκύπτει, αλλά ο μόνος τρόπος να επιλύσουμε τα προβλήματα, ο μόνος τρόπος να καλυτερέψουμε και τη δική μας ζωή πρώτα, όσο οφείλουμε, αλλά και τη ζωή των ανθρώπων με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή και τους επηρεάζουμε, είναι με το να ενσκύψουμε στον εαυτό μας, στα δικά μας θέματα και να δούμε πού άφησα να χαθεί μπάλα. Γιατί παραδέχομαι ότι είχα χάσει την μπάλα. Λοιπόν, και βρίσκομαι σήμερα στην ευτυχή θέση, σας ανακοινώσω, ότι έχω καταλάβει κάποια πράγματα που θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας και γιατί κάποια από αυτά είναι καλή ιδέα να τα γνωρίζετε, αλλά και γιατί ίσως φανούν χρήσιμα σε κάποιους. Τι που έχω καταλήξει αυτές τις μέρες που έχω πάρει άδεια από τα βίντεο. Καταρχάς, το πιο σοβαρό απ' όλα, κατάλαβα ότι δεν είναι το κανάλι που με κουράζει. Είπα θα σταματήσω να κάνω βίντεο γιατί είναι κουραστικό και είναι κουραστικό να μετριάζω τα σχόλια και είναι πάρα πολύ πίεση και θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Συνειδητοποίησα όμως ότι δεν είναι το κανάλι που με κουράζει. Αυτό που με κούραζε μέχρι σήμερα ήταν το γεγονός ότι μετά που επέστρεψα από την εξάμηνη παραμονή μου στο εξωτερικό, άφησα λίγο να χαθεί η μπάλα του τέστην, επέτρεψα σε ανθρώπους κοντινούς μου και πολύ αγαπητούς μου, όχι από το κανάλι μέσα, απ' έξω, στα παιδιά μου δηλαδή, να μου επιβάλλουν ή να μου υποβάλλουν αλλαγές στη ζωή μου, τέτοιες που να μου χάσουν την ανεξαρτησία μου. Και καταλαβαίνετε ότι αναφέρομαι στο σκύλο, στο Λάκι. Θα σας πω μια ιστορία. Ήμουνα πολλά χρόνια σε ένα δημιουργικό και συγγραφικό μπλόκο και από το 2005 που είχα γράψει το πρώτο μου το βιβλίο μέχρι το 2011, 6 χρόνια μετά που είχα γράψει το επόμενο, θυμάμαι ότι ένιωθα ότι είχα τόσα πολλά να πω, είχα τόσα πολλά να γράψω, είχα τόσα πολλά να δημιουργήσω, αλλά δεν είχα χρόνο
Γιατί μεγάλωνα δύο μικρά παιδιά, δύο ανθρώπινα παιδιά, και γιατί τα παιδιά με είχαν ανάγκη εκεί και να τα φροντίζω πρωτογενώς, δηλαδή να τα προστατεύω την ασφαλειά τους, να τα διαπαιδαγωγώ, αλλά και να εργάζομαι σκληρά, όπως όλοι οι γονείς κάνουν, ούτως ώστε να τους παρέχω τα προστοζή. Και ίσως και τα προστοζή με έναν τρόπο που εγώ εκ των υστέρων θεωρώ ότι ήταν και λίγο υπερβολικός. Δηλαδή ήμουν υπερβολικά δοτική. Δεν πειράζει. Μιλώ δοτική στα υλικά αγαθά, αυτό είναι. Λοιπόν, γιατί στα συναισθηματικά αγαθά και στα πνευματικά αγαθά ποτέ δεν είσαι υπερβολικός. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι υπερβολικά δοτικός. Συνήθως οι γονείς γινόμαστε υπερβολικά δοτικοί στα υλικά αγαθά. Όπως και να έχει, μετά που έφυγαν τα παιδιά από το σπίτι, το 2016, όταν η Κυριακή έγινε 16 ετών και ανεξαρτητοποιήθηκε αρκετά ώστε να βγαίνει έξω μόνη της, να μην θέλει να πηγαίνει μαζί μου, θέλει να πηγαίνω μαζί της σε γενέθλια, σε πάρτι, σε εκδηλώσεις κοινωνικές. Ο Λάζαρος ήδη είχε πάει στο στρατό. Από το 2016 και μετά άρχισε ένας καλλιτεχνικός οργασμός μέσα στο κεφάλι μου, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε 4 βιβλία τα οποία γράφηκαν, σε χιλιάδες βίντεο στο YouTube, σε 400 επεισόδια της εκπομπής Τέκλα Μιλάμε Ανοιχτά, 370 πόσα επεισόδια, πολύ δημιουργικότητα, πάρα πολύ δημιουργικότητα. Ακόμη και ο γάμος τον οποίο είχα και η σχέση που διάρκεσαν 4 χρόνια, δεν ήταν και ιδανικός, γι' αυτό και τελείωσε, δεν μπόρεσαν να με σταματήσουν από αυτή τη δημιουργικότητα. Είσαστε εδώ στο κανάλι μαζί μου πέρσι, μαζί τα ζήσαμε, μαζί τα περάσαμε. Το Μάιο του 2020, όταν επήλθε ο χωρισμός μου και ήρθαν τα πάνω κάτω στη ζωή μου. Και πάλι, μέσα από τη δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική, την πνευματική, μέσα από τη δημιουργία του βίντεο, μέσα από τα lives που κάναμε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, σας πήρα μαζί μου στο ταξίδι. Μαζί μου σας πήρα στο ταξίδι. Και μαζί ήμασταν και στην πρώτη καραντίνα και στη δεύτερη. Μέσα από όλα αυτά, κατάφερα, με πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια βεβαίως, να ανασυνταχθώ και να είμαι πάρα πολύ καλά. Ερχόμενη λοιπόν πίσω στην Κύπρο μέσα Μαρτίου, συναντώ τα παιδιά μου. Η δε κόρη μου ήρθε από την Αγγλία λόγω του lockdown αρχές Μαρτίου. Την ίδια μέρα μπήκαμε στο σπίτι ουσιαστικά. Ήρθε για να τελειώσει τον τελευταίο της χρόνο με εξαποστάσεως μάθηση. Ο γιος μου ήταν ήδη στην Πάφο. Ερχόντουσαν τα Σαββατοκύριακα και ξαφνικά μπήκα σε μια διαδικασία που γίνα ξανά μαμά. Που αυτό έχει πάρα πολύ χαρά, έχει πάρα πολύ τρυφερότητα, είναι ωραίο πράγμα, όμως είναι και πάρα πολύ κουραστικό. Είναι και πολύ χρονοβόρο, είναι και πολύ ενεργοβόρο. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι εδώ στο κανάλι έχουμε μαμάδες, έχουμε γιαγιάδες, έχουμε μωρομάνες οι οποίες δεν μπορούν να μην σηκώσουν το βάρος και το φορτίο της ανατροφής ενός μικρού παιδιού, και πατεράδες έχουμε, γιατί οι πατεράδες που είναι στη δικιά μας την ομάδα είναι ενεργοί πατεράδες. Και έχουμε όμως και παππούδες, γιαγιάδες ή γονείς μεγαλύτεροι που έχουν παιδιά μεγαλύτερα σε ηλικία, οι οποίοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να γίνονται δούλοι των παιδιών τους. Οι οποίοι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να γινόμαστε δούλοι των παιδιών μας. Έτσι λοιπόν, τον πρώτο μήνα, τις πρώτες δύο εβδομάδες που ήρθα, μέχρι να καταφέρω να σταθώ στα πόδια μου, κατέληξα να βρεθώ με ένα σκύλο, τον οποίο τον λάτρεψα και τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Και σε όλα τα βίντεο του Λάκη μπορείτε να το δείτε αυτό. Και εξακολουθώ να τον αγαπώ. Και εξακολουθώ, παρόλο που είναι βαριά λέξη το λατρεύω, εξακολουθώ να νιώθω μια λατρεία για αυτόν, με την έννοια του ότι νιώθω μια αγνή, τρυφερή αγάπη προς εκείνο το πλάσμα. Και έτσι μπήκα, χωρίς να το συνειδητοποιήσω, κακώς, εγώ φταίω. Ενώ είπα, μη φέρετε το σκύλο. Και άμα φέρεις το σκύλο, τον προσέχεις και λέει, ναι, θα τον προσέχω το σκύλο. Κατέληξα να έχω εγώ το σκύλο και να μεγαλώνω εγώ το σκύλο. Το ερωτεύτηκα το κουκλί, γιατί είναι ένας κούκλος ο Λάκης μας. Τον αγάπησα και άρχισα να ασχολούμαι μαζί του. Και όταν ασχολούμαι με κάτι, όπως όλοι οι αυθεντικοί άνθρωποι, όταν ασχολούμαστε με κάτι, ασχολούμαστε κανονικά. Δεν ασχολούμαστε μεσοβέζικα. Δεν θα κάνω λίγο, δεν θα είμαι λίγο σκυλομαμά. Δεν θα είμαι λίγο μαμά, δεν θα είμαι λίγο ψυχολόγος, δεν θα είμαι λίγο δάσκαλος, δεν θα είμαι λίγο το άλλο, κανονικά. Οπότε, εξασκώντας κανονικά τα καθήκοντα ενός κηδεμόνα σκύλου ή μια σκυλομαμάς, έφτασα στην πλήρη εξάντληση. Θυμάστε όταν είχα κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca που είχα πέσει ξερή
Και έλεγα, μα πώς γίνεται να ήμουν. Είχα πάρα πολύ κόπωση για 10 μέρες. Πώς γίνεται να έχω τόση κόπωση, εφόσον λένε ότι είναι στη δεύτερη δόση που μπορεί να έχεις παρενέργειες. Είχα ξεχάσει ότι την προηγούμενη μέρα, πρωτού κάνω την πρώτη δόση, είχε έρθει ο Λάκης στο σπίτι. Λοιπόν, αυτές τις μέρες που δεν έκανα βίντεο και ασχολούμαι περισσότερο με το σκύλο, συνειδητοποίησα ότι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρο, χρονοβόρο και κουραστικό να μεγαλώνω ένα σκυλί. Οπότε είπα στα παιδιά μου ότι δεν μπορώ πλέον να μεγαλώνω εγώ το σκυλί. Το σκυλί τον πήγα σήμερα στον Αλέξη, στο ξενοδοχείο ζώων που είχε και ο Αλέξης. Έκλεισα και κάποιες θέσεις για να πάω διακοπές τις επόμενες μέρες. Να φύγω και λίγο εδώ από το χωριό, γιατί έκανα διακοπές από το κανάλι, αλλά από την κούραση της ζωής δεν έκανα διακοπές. Ήμουν εδώ πέρα και ήμουν σκύλο μαμά. Και σκύλα μαμά, για τα μεγαλύτερα παιδιά. Ο Λάζαρος έχει φύγει, είναι στο εξωτερικό, έχει ξεκινήσει το δεύτερο του μάστερ. Η Κυριακή φεύγει 25 Αυγούστου, σε ένα μήνα δηλαδή φεύγει η Κυριακή την Ολλανδία. Και ο Λάκη έχει πάει στον Αλέξη σήμερα να φιλοξενηθεί εκεί στο ξενοδοχείο σκύλων που έχει και τα παιδιά φροντίζουν να δουν πώς θα διαχειριστούν τη μεταβίβαση της κηδεμονίας. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, η βαφτιστήρα μου λέει ότι ίσως μπορεί να τον υιοθετήσει το Λάκη, θα δούμε τι θα κάνουμε. Συνειδητοποίησα και κατάλαβα ότι ακολουθώντας τις επιθυμίες των παιδιών, τα οποία παιδιά τον παραδέχτηκαν κιόλας, ότι δεν ήθελαν εγώ να ταξιδεύω και τους άρεσε να είμαι εδώ στην Κύπρο, για να είναι housekeeper πάντα στο σπίτι δηλαδή, καταλαβαίνετε. Ακολουθώντας τις οδηγίες, τις επιθυμίες των παιδιών, και υποκύπτοντας τις υποβολές και τις επιβολές των παιδιών, έχασα την προσωπική μου ελευθερία. Και χάνοντας την προσωπική σου ελευθερία, χάνεις και τη ζωτικότητα σου και την ενεργητικότητα σου και τη χαρά της ζωής. Τη χάνεις. Και γίνεσαι μίζερος. Γιατί είσαι ένας μίζερος άνθρωπος όταν ακολουθείς έναν δρόμο που δεν τον επέλεξες εσύ, επέλεξαν άλλοι για σένα, κάνεις τα χατήρια των άλλων. Σας είχα πει πολλές φορές ότι εκτός από people pleaser είχα γίνει και dog pleaser. Εν τω μεταξύ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σε καμιά περίπτωση δεν φταίει το ζώο, δεν φταίει το σκυλί. Το σκυλί είναι υπέροχο, είναι καταπληκτικό, είναι αγαπησιάρικο, είναι παιδάκι, είναι 6 μηνών τώρα, παίζει. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι φταίει το σκυλάκι, ο Λάκη, για την κούραση που ένιωθα. Φταίω εγώ, η οποία δέχθηκα να αναλάβω την κηδεμονία ενός σκύλου χωρίς να το έχω επιλέξει. Δεν φταίει το μωρό. Και το μωρό είναι σε πάρα πολύ καλά χέρια. Σε ξενοδοχείο 5 αστέρων είναι το μωρό. Και θα φροντίσουμε ώστε να πάει στο καλύτερο σπίτι. Και ίσως και κάποιοι από εσάς, αν έχετε κάποιον που είναι εδώ στην Κύπρο που θα ενδιαφερόταν, ας μου στείλουν ένα mail να δούμε. Γιατί στο καλύτερο σπίτι θα το δώσουμε τα αγόρια μας, όχι οπουδήποτε. Αυτό το πρώτο που κατάλαβα. Το δεύτερο που κατάλαβα ήταν ότι, εντάξει, κλείνει το πρώτο κεφάλαιο, τάκ. Το δεύτερο πράγμα που κατάλαβα αυτές τις 15 μέρες που δεν έκανα βίντεο, ήταν ότι έπρεπε να είχα καθαρίσει το κανάλι πολύ πιο νωρίς. Συνειδητοποίησα ότι υπήρξα ιδιαίτερα ελαστική και ιδιαίτερα συναισθηματική με χρήστες του καναλιού, οι οποίοι επανειλημμένως λειτουργούσαν ενάντια στους κανόνες του καναλιού, τους κανόνες τους οποίους όρισα εγώ ως δημιουργός στο κανάλι. Τα έβαλα με τον εαυτό μου, μάλλον φταίω τον εαυτό μου, γιατί το έχω κάνει όντως αυτό το πράγμα, στο όνομα της συμπάθειας που έτρεφα για κάποιους ανθρώπους, να αφήσω να καταπατηθεί η προσωπική μου ελευθερία. Γιατί είναι η προσωπική ελευθερία ποιος θα μπει στο σπίτι σου, θα επιλέγεις ποιος θα μπει στο σπίτι σου και θα μπει με λερωμένα παπούτσια και θα μπει με τις λάσπες και θα σου λερώσει το σπίτι παντού ή θα μπει σεβαστικά στο χώρο σου. Ο χώρος αυτός, το κανάλι μας, είναι ένας χώρος τον οποίο έχω χτίσει με πολύ αγάπη, αυτός ο διαδικτυακός χώρος. Είναι ένα διαδικτυακό σπίτι το οποίο επιθυμώ βαθύτατα να συνεχίσει να είναι ένας χώρος ασφαλής στον οποίο να καταφεύγουν άνθρωποι που ψυχοψάχνονται. Και σε καμία περίπτωση να μην είναι ένας χώρος στον οποίο θα προβάλλει ο καθένας τα αποθυμένα του ή τις απόψεις του, ειδικά όταν αυτές οι απόψεις είναι ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα, με καθιονδήποτε τρόπο. Έτσι, κατάλαβα ότι δεν έπρεπε να νιώθω καμία απολύτως ενοχή, καμία απολύτως τύψη, στο να βάλω σε απόκρυψη λογαριασμούς οι οποίοι έγραφαν σχόλια τα οποία με αναστάτωναν κάθε φορά, γιατί σκεφτόμουν αυτό το σχόλιο που έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να το διαβάσει ένας άλλος άνθρωπος που είναι εδώ στο κανάλι και να στενοχωρηθεί.
και να πληγωθεί και να ενοχληθεί. Αυτό το κατάλαβα. Και αποφάσισα ότι από εδώ και πέρα δεν έχει λύπηση για κανέναν και για καμία. Που για να πούμε και του στραβού το δίκιο, να πούμε και την αλήθεια, εάν κάποιος έχει αποκλειστεί από το κανάλι, μπορεί κάλλιστα να βλέπει τα βίντεο, απλώς τα σχόλια που γράφει δεν θα τα βλέπουν οι υπόλοιποι. Και μπορεί, αν θέλει, να κάνει ένα καινούριο λογαριασμό, και αν αυτή τη φορά που θα κάνει ένα καινούριο λογαριασμό ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας του καναλιού, να μην μπει σε απόκρυψη. Είπαμε. Έχουμε το σπίτι, στο σπίτι μας βάζουμε εμείς τους δικούς μας κανόνες. Το άλλο πράγμα που κατάλαβα είναι ότι κάποιες από τις ιστορίες που διαβάζω στα vlogs είναι πολύ ερεθιστικές. Με την έννοια του ότι ερεθίζουν τραύματα και ερεθίζουν πληγές και ερεθίζουν αποθυμένα. Και κάποιοι άνθρωποι ταυτίζονται ιδιαίτερα με αυτές τις ιστορίες. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό μια ιστορία να σου ξυπνά κάτι, να σου ξυπνά ένα θέμα άλυτο που έχεις ή να σου ξυπνά μια σύγκρουση η οποία δεν έχει ακόμη επιληθεί. Δεν είναι κακό. Αυτό που είναι επικίνδυνο όμως και για σένα τον ίδιο που ακούς το βίντεο και για αυτούς που θα διαβάζουν το σχόλιο που θα γράψεις, είναι να αναγάγεις το δικό σου τραύμα σε δόγμα και τη δική σου αρνητικότητα ή αμυντικότητα ή φοβικότητα που έχεις επιλέξει ως μηχανισμό άμυνας μέχρι να καταφέρεις να αντιμετωπίσεις δημιουργικά και ψυχοθεραπευτικά το τραύμα σου, να την αναγάγεις σε θεωρία και δόγμα. Και να γράφεις πράγματα του στυλ όλοι οι άνδρες είναι έτσι, όλες οι γυναίκες είναι έτσι, όλα τα παιδιά είναι έτσι, όλα τα σκυλιά είναι έτσι κλπ. Άρα θα δω πώς θα το διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Πρέπει να προσέξω και εγώ λίγο αυτό τον πατριωτισμό που με πιάνει με ορισμένα θέματα, που μιλάω έτσι έντονα. Μιλάω έντονα, ανεβάζω τους τόνους, αλλά άμα παρακολουθήσει κάποιος τα λεγόμενα μου, σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζω και δεν μεταβιβάζω στερεότυπα, κοινωνικές προκαταλήψεις και μίσανδρες ή μισογενιστικές απόψεις ή γενετικά απόψεις οι οποίες στρέφονται κατά της ελευθερίας του πνεύματος και της ελευθερίας της ύπαρξης οποιοδήποτε ανθρώπου. Έχω όμως, ανεβάζω όμως ψηλά τους τόνους, αυτό είναι αλήθεια, και αυτό το κάνω πολύ πιο εύκολο όταν είμαι κουρασμένη, όταν είμαι ταλαιπωρημένη, όταν για παράδειγμα όλο το βράδυ έχω σηκωθεί 4-5 φορές γιατί έκλαιγε το σκυλί, όταν δεν μπορώ να φάω γιατί πρέπει να σηκωθώ 6-7-8-9 φορές να δώσω κάτι στο σκύλο που κλαίει, γιατί πρέπει να κάνω το ένα, γιατί πρέπει να κάνω το άλλο, δεν έχω και πολλές δυνάμεις. Έτσι. Τα νεύρα πάνε πάνω. Τι άλλο έχω καταλάβει αυτές τις 15 μέρες? Έχω καταλάβει ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχω αυτό το κανάλι και είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχω την επικοινωνία καρδιάς και ψυχής που έχω μαζί σας και νιώθω ότι θα έλεγα η δουλειά που γίνεται μέσα από το κανάλι ταιριάζει στο job description μου, αγγλική έκφραση, στην περιγραφή της εργασίας μου, ίσως έχει να κάνει και με τον σκοπό που ίσως έχω ως άνθρωπος πάνω στη γη. Είναι σημαντικό για μένα το κανάλι. Είναι σημαντική η δουλειά που γίνεται μέσα από το κανάλι και γι' αυτό το λόγο είναι και ιερό το κανάλι για μένα. Και γι' αυτό το λόγο σταμάτησα, γιατί είπα να μην κάνω κάτι που να κάνω ζημιά στο κανάλι. Και είναι σημαντικό ο άνθρωπος να καταλαβαίνει, να συνειδητοποιεί και να καταλαβαίνει που είναι η κλίση του και με ιώτα και η κλίση του και με ήττα. Είναι σημαντικό για να έχεις ισορροπία στη ζωή σου, να καταλάβεις ποιος ο σκοπός της ύπαρξης σου στη γη, ποιος μπορεί να είναι ο σκοπός της ύπαρξης σου. Ή να απαντήσεις αυτό το ερώτημα με έναν τρόπο που να σε ικανοποιεί εσένα και να είναι χρήσιμο, να είναι ευεργετικό, να είναι επικοδομητικό, να είναι απελευθερωτικό και για σένα και για τους άλλους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Γιατί θεωρώ ότι όλοι μας οφείλουμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, αλλά να φροντίζουμε και να μην βλάπτουμε τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με εμάς και αν μπορούμε να τους ωφελήσουμε, γιατί όχι. Εξαιρετική ιδέα, πάρα πολύ καλή ιδέα, γιατί όχι. Μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Θα είναι καλή ιδέα να το κάνουμε αυτό. Να γινόμαστε άλλα στις γης, να είμαστε γόνιμοι, να είναι το πέρασμά μας από αυτή τη γη να αφήνει θετικές ενεργειακές δονήσεις. Να είμαστε χρήσιμοι και όχι χρηστικοί και καταχρηστικοί. Αυτά έχω καταλάβει αυτές τις μέρες.
Όπως είπα και προηγουμένως, θα φύγω για λίγες μέρες διακοπές. Θα έχω όμως μαζί μου το κινητό τηλέφωνο και νομίζω θα ανεβάζω vlogs. Θέλω να σας πω ότι σας αγαπώ πάρα πολύ και όλους και όσους έχω βάλει σε απόκρυψη και όσους που δεν έχω βάλει σε απόκρυψη. Γιατί ξαναλέω ότι μπορεί να αγαπάμε έναν άνθρωπο, αλλά θα τον αφήσουμε να μας καταπατήσει όσο και αν τον αγαπάμε και μπορούμε να τον αγαπάμε από απόσταση. Και επίσης μπορεί να αγαπάμε ένα σκύλο πάρα πολύ. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να πάρω αυτή την απόφαση, πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να αγαπάμε ένα σκύλο πάρα πολύ, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουμε τις δυνάμεις και τις αντοχές για να το μεγαλώσουμε σωστά αυτό το σκύλο και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στο σκοπό της ζωής μας. Αυτά. Πώς είστε εσείς? Μου γράφετε αρκετά μηνύματα στα social media και σε σχόλια στο YouTube ότι σας έλειψα. Εδώ είμαι, επανήρθα. Πώς σας φαίνεται η νέα μεταμόρφωση, η νέα εμφάνιση? Γιατί πήγα πίσω στο ξανθό. Θα σας πω, αλλά δεν θα γελάσετε. Όταν ήμουνα καστανόχρωμη, προτού αρχίσω να βάφω τα μαλλιά μου ξανθά και να κάνω ντάβιες και να βάζω άλλα χρώματα, ήμουνα πολύ people pleaser. Ήμουνα ο τέλειος ευχαριστητής ανθρώπων. Ό,τι μου έλεγαν οι γονείς μου έκαναν, ό,τι μου έλεγαν οι άλλοι έκανα τα πάντα. Ήμουνα τη σπάση τα πάντα. Και όταν άρχισα στα 26 μου να κάνω την πρώτη μου επανάσταση πριν 20 χρόνια, τότε ξεκίνησα να βάζω ξανθό χρώμα στα μαλλιά μου. Οπότε ένιωσα ότι με το που ξανάγαινα καστανή, τώρα, πώς το λένε, τι λέει αυτή η έκφραση, λέει, αυτό που λες ότι προφάσισα αναμαρτίες, λοιπόν, είπα να γίνω πάλι ξανθιά και να γίνω πάλι αντιστασιακή. Δεν δέχομαι να καταπιέζουμε από κανέναν και από καμία. Είτε τον έχω γεννήσει, είτε την έχω γεννήσει, είτε τον έχω αγαπήσει, είτε τον έχω λατρέψει, είτε τον έχω μεγαλώσει. Επίσης το σκυλί μας είναι ένα σκυλί που έχει διαπαιδαγωγηθεί μέχρι τους 6 του μήνες με ψυχοεκπαίδευση. Οπότε το πρόσωπο, η οικογένεια που θα το υιοθετήσει θα έχει ένα ψυχοεκπαιδευμένο σκυλί, αυτό που το πάτε. Ο Λάζαρος λέει, ρε μαμά, γιατί δεν τον κρατάς μέχρι να έρθω εγώ μετά από 3 χρόνια. Του λέω, αγάπη μου, αν τον κρατήσω μέχρι να έρθεις εσύ μετά από 3 χρόνια, δεν θα γράψω βιβλία για 3 χρόνια, δεν θα κάνω βίντεο για 3 χρόνια και δεν θα είμαι καλά για 3 χρόνια. Όσο πολύ και αν τον αγαπώ. Αυτά ήταν τα νέα μου. Θα χαρώ να ακούσω τα δικά σας τα σχόλια. Ελπίζω και εύχομαι να μην ξεκινήσει τώρα ένα νέο τσουνάμι, αν τον έδωσε το σκύλο και γιατί δίνει το σκύλο και γιατί δεν αγαπάει το σκύλο. Το λατρεύω το σκύλο, όχι απλώς τον αγαπάω, το λατρεύω το σκύλο. Τα φιλιά μου σε όλους. Bye.